Για ψέμα φαίνεται πως πήραν σήμερα αρκετοί χανιώτες την ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ότι από σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση και στο ανατολικό τμήμα του Ενετικού Λιμένα. Αν και η κόκκινη απαγορευτική κορδέλα έχει τοποθετηθεί στις εισόδους του Ενετικού Λιμανιού, ωστόσο υπάρχουν πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αρκετά από αυτά ανήκουν σε εργαζόμενους που πραγματοποιούν εργασίες είτε στο παλιό Τελωνείο είτε σε άλλες επιχειρήσεις του Ενετικού Λιμένα. Εγώ από την άλλη πήγα, έχω πει πολλή ώρα, δεν την είχα δει, δεν την ήταν ακόμα. Δεν είχαν βάλει ακόμα. Η απόφαση εφαρμόζεται λόγω της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν και προβλέπει την απαγόρευση όλων των τροχοφόρων οχημάτων εκτός εκείνων που ανεφοδιάζουν καταστήματα από τις 7 το πρωί ως τις 11 και τις άμαξες από την πλατεία Κατεχάκη μέχρι την οδό Δευκαλίωνος στην πύλη της Σάμου. Δηλαδή απαγορεύεται η κυκλοφορία από την πλατεία του Παλιού Τελωνίου σε προβλήτες καθώς και περιμετρικά της παραλιακής ζώνης του λιμανιού. Εδώ είναι για βόλτα, για αναψυχή, δεν είναι για πάρκινγκ. Υπάρχει στο λιμάνι, δηλαδή μόνο που το ακούς είναι αρνητικό. Σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα το πάρκινγκ αν κενωθεί αυτή η περιοχή, αλλά σίγουρα θα βρεθεί μια λύση, πρέπει να βρεθεί. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνει μια μόνιμη λύση στα Χανιά με πάρκινγκ δημοτικά, ώστε ο κόσμος να μπορεί να παρκάρει και να περπατάει. Περισσότερους χώρους στάθμευσης ζητούν οι χανιώτες, οι οποίοι μπορούν πλέον να παρκάρουν νότια κοντά στη Δημοτική Αγορά και δυτικά στην πλατεία Τάλο ή στο πάρκινγκ της ΑΒΕΑ. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι τσουχτερά καθώς ξεκινούν από 200 ευρώ. Βάζουν τα αυτοκίνητά τους μέσα ή όχι? Με λίγο ζόρι από το λιμεναρχείο τηρείται. Αλλιώς. Αυτό είναι πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέτε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να το. Ναι. Αλλά και πιστεύω ότι δεν είναι και καλό να παρκάρουν και εδώ. Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Οπότε πρέπει να γίνει κάτι. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.